τρεις ώρες μας χωρίζουν από τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο Λονδίνο καταφθάνουν συνεχώς όλο ένα και περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού από την Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν αρκετά επιπλέον εισιτήρια και όπως τον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ θα είναι η απόλυτη κυρίαρχη στη μάχη της κερκίδας, με την παρουσία των οπαδών τους να αναμένεται να αγγίξει ίσως και να ξεπεράσει το φράγμα των 4.000. Το εμπόδιο της Ρεάλ, μιας ομάδας με μεγάλη δύναμη μέσα και έξω από τη ρακέτα και εξαιρετικά ποιοτική περιφέρεια, είναι δύσκολο, αλλά μετά την εκπληκτική εμφάνιση του ημιτελικού και την ολοκληρωτική επικράτηση επί της ΤΣΣΚΑ, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει την καρδιά, το πάθος και την μαχητικότητα των πρωταθλητών Ευρώπης. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα και σίγουρα μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας παραδέχτηκε ότι η Βασίλισσα τον αναγκάζει να κάνει αρκετές αμυντικές προσαρμογές σε σχέση με την τακτική που ακολούθησε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ρωσίας και τόνισε ότι ο θρίαμβος του ημιτελικού δεν θα αποπροσανατολίσει τους παίκτες του καθώς η πρόκληση του δεύτερου συνεχόμενου και τρίτου συνολικά ευρωπαϊκού τροπέου είναι τεράστια. Η πρόκληση που έχουμε αύριο παίζοντας ένα τελικό κύπελλο Ευρώπης είναι τεράστια, όπως και το κίνητρό μας να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Αντιμετωπίζουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, νομίζω ότι νούμερο ένα ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με τόσες κατακτήσεις. Η πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκα μετά από 18 χρόνια και ψάχνει τον ένατο ευρωπαϊκό της τίτλο. Με αντίπαλο και πάλι τον Ολυμπιακό, που όμως αυτή τη φορά είναι πρωταθλητής Ευρώπης και είναι παρόν στα 4 από τα 5 τελευταία Final Four, δείχνοντας ότι είναι πλέον μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρώπη. Va a ser un partido muy duro, jugamos contra un gran equipo que ha ganado al teórico favorito, defendiendo con muchísima agresividad y haciendo un baloncesto muy bonito, así que pues no va a ser nada fácil como todas las finales. Οι Ερυθρόλευκοι δεν προπονήθηκαν το πρωί και όπως προανήγγειλε χθες ο προπονητής τους, προγραμμάτισαν να αποφορτιστούν λίγο από την πίεση του τελικού, κάνοντας μια χαλαρωτική βόλτα στο κέντρο του σταθερά αυτές τις μέρες συνεφιασμένου Λονδίνου. Από την Αγγλική πρωτεύουσα και το Final Four της Ευρωλίγκα, Αντώνης Καλκαβούρας για το Μέγκα.